Με αγχώσατε. Έχω την εντύπωση ότι τίποτα από όσα λέτε δεν κάνω σωστά. Στο σπίτι μου, στο σχολείο, στην τάξη, στη σχέση μου. Το λέω για να χαλαρώσετε κι εσείς λίγο, γιατί σας βλέπω κατηφής. Ξέρετε ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας. Το γνωρίζετε. Ήταν Έλληνας γιατί... Απτυχίο. Ήταν Έλληνας γιατί η μαμά του νόμιζε ότι ο γιος της ήταν Θεός. Ο ίδιος νόμιζε ότι η μαμά του ήταν Παρθένα. Έφυγε 33 χρονών από το σπίτι και έκανε τη δουλειά του μπαμπά. Αυτό είναι... Ευτυχώς είναι ο παπάς. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα το έλεγα σε καμία περίπτωση. Αυτό μοιάζει πολύ με το προφίλ της ελληνικής οικογένειας. Και ακούσαμε διάφορα πράγματα τα οποία είναι εξαιρετικά ορθά. Και όταν λέω εξαιρετικά ορθά, δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε για την εντατικοποίηση της εργασίας ιστορικά και πώς παγιδευτήκαμε και στην Ελλάδα σε μια τέτοια λογική. Άλλωστε η Ελλάδα δεν είναι κανένα νησί εκτός κόσμου. Εντατικοποιήθηκε η εργασία και εμείς εντατικοποίησαμε τον τρόπο με τον οποίο μπλακόμαστε με την εργασία. Ακούσαμε για την κατανάλωση, τι είναι η κατανάλωση, πώς τελικά παγιδευτήκαμε μέσα σε μια διαδικασία καινούριων πραγμάτων, να πάρουμε καινούργια πράγματα και μάλιστα να πάρουμε καινούργια πράγματα και να δεν μπορούμε να το κάνουμε, να δανειστούμε για να τα πάρουμε τα καινούργια πράγματα. Μέσα από μια διαδικασία κατανάλωσης. Ακούσαμε για την κρίση ταυτότητας. Άντρες, γυναίκες, ξαφνικά μπερδευτήκαμε. Πατέρας, μητέρα, οι εικόνες που δίνουμε μέσα από τα διπλά μηνύματα από το πώς στεκόμαστε είναι εξαιρετικά συγχυσμένες σε ό,τι αφορά τα όρια, σε ό,τι αφορά τα προφίλ, σε ό,τι αφορά τις ευθύνες. Και όλα αυτά δείχνουν μια απονοηματοδότηση ουσιαστικά στοιχείων τα οποία γνωρίζαμε καλά. Με αυτό που ο Παναγιώτης πολύ ορθά λέει, χωρίς να επανανοηματοδοτήσουμε με μια καινούργια αξία, με μια καινούργια αρχή. Αυτά λοιπόν τα δύσκολα. Στο επίπεδο της δικής μας δουλειάς, εκείνο το οποίο θέλω να καταθέσω είναι ότι η υπόθεση της κατάχρησης ουσιών μέσα στην οικογένεια, από τον έφηβο, είναι μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα, μια κραυγή του έφηβου. Ότι όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι και ακούστηκαν πριν, δεν είναι. Υπάρχει μια διαταραχή γενικευμένη, μια ανισορροπία. Αυτό λέει η κατάχρηση ουσιών. Η χρήση ουσιών, η κατάχρηση και ενδεχομένως η εξάρτηση μέσα σε μια οικογένεια. Αυτό φωνάζει. Εδώ τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όλοι το παίρνουν χαμπάρι γρήγορα, Κώστα, αυτό που συμβαίνει. Τη χρήση μέσα στην οικογένεια, το γεγονός ότι η κόρη μου, ο γιος μου παίρνει κάτι, αμέσως το καταλαβαίνουν όλοι. Μόνο που δεν προλαβαίνουν να το σκεφτούν. Το ξεχνούν ή μπαίνουν σε μια διαδικασία να θεωρήσουν ότι έλα μωρέ, αυτό δεν γίνεται σε μένα. Δεν είναι δυνατόν. Η διαταραχή της εξάρτησης από τους ίδιους τους εξαρτημένους περιγράφεται σαν η στάση της άρνησης. Όπως ένας εξαρτημένος δεν παραδέχεται ότι έχει πρόβλημα όταν κάνει κατάχρηση ουσιών. Θυμηθείτε τον παππού που έπινε πολύ, τον μπαμπά που ενώ έχει το στομάχι του ή την καρδιά του εξακολουθεί να καπνίζει. Όλα αυτά. Λοιπόν,
Όπως ο εξαρτημένος λέει ότι εγώ το ελέγχω, έτσι και το σύστημα που τον περιβάλλει, η οικογένεια, το σχολείο, λέει ότι μάλλον δεν συμβαίνει αυτό που νομίζω. Από την άλλη μεριά, η εξάρτηση και η αντιμετώπιση της δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται να αντιμετωπίσει αυτό καθεαυτό το πρόβλημα. Καταρχήν το σύνηθες είναι ο ίδιος ο χρήστης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει εξαιτίας των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε άλλους τομείς που αφορούν, που συνδέονται με την κατάκτηση ουσιών ή την εξάρτηση, αλλά που αφορούν άλλους τομείς της κοινωνικής του ζωής. Υγεία, οικονομία, ποινικοποίηση, έκθεση δηλαδή στο ποινικό σύστημα, παραβατικότητα. Εκεί δηλαδή που φορτώνονται, όλοι αυτοί οι τομείς που φορτώνονται παράλληλα με την εξάρτηση, παράλληλα με την κατάκτηση ουσιών και οι οποίες θα σπρώξουν κάποιον να αντιμετωπίσει το κεντρικό πυρήνα όλης αυτής της διαταραχής που είναι η χρήση ουσιών. Και μετά πώς να αντιμετωπιστεί, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Συνήθως δεν ξέρουμε. Και όλα αυτά τα οποία καταθέτουμε εδώ πάνω σε αυτό το τραπέζι είναι μετά από μια διαπραγμάτευση δεκαετιών του καθένα σαν εμπειρία είτε προσωπική είτε επιστημονική στο πώς αντιδρούμε. Ξέχασα κάτι λέγοντας σας πριν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν στο τραπέζι, τα οποία είναι σημαντικά. Έχουμε ξεχάσει, αυτό συνδέεται πάρα πολύ με το πώς μπορούμε να κάνουμε θεραπεία, έχουμε ξεχάσει κάτι το οποίο κατά τη γνώμη ήταν πάρα πολύ σημαντικό παλιότερα, τουλάχιστον εγώ έτσι το γνώριζα. Δεν εμπιστευόμαστε την επισκευή, αγοράζουμε καινούριο. Δεν έχουμε πλέον καμιά θέση σε αυτό το οποίο λένε αυτό χάλασε, να το φτιάξω. Πάμε και παίρνουμε καινούριο. Κοστίζει περισσότερο να επισκευάσουμε κάτι από ότι να αγοράσουμε καινούριο. Πολύ συχνά φοβάμαι ότι το ίδιο κάνουμε στις σχέσεις μας. Αντί να δούμε τι δεν πάει καλά για να το φτιάξουμε, αλλάζουμε σχέση. Πώς θα πείσουμε τον κάποιον ο οποίος έχει πρόβλημα να πάει να το δει? Καταρχήν πρέπει να δούμε πόσο μέρος του προβλήματος που ο άλλος έχει είναι δικό μας. Είτε σαν γονιός, είτε σαν δάσκαλος, είτε σαν φίλος. Και πού να τον στείλουμε? Δύο πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα μας βοηθούσαν να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία είναι να δούμε είναι να δούμε μερικά βασικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην υπόθεση της εξάρτησης. Οι εξαρτημένοι, ξαναλέω, δεν ζητούν θεραπεία για τη χρήση. Ζητούν θεραπεία για τα προβλήματα τα οποία συνοδεύουν τη χρήση. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η εξάρτηση ή μάλλον η παρέμβαση τι που θα γίνει, ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την εξάρτηση για να έχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται μια στοιχειώδη συμμόρφωση στην αγωγή την οποία προτείνεται. Πάρα πολύ συχνά ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται το θεραπευτικό σύστημα υποστήριξης υπολείπεται βασικών στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης. Και ξαναλέω, το είπα πριν, η εξάρτηση είναι μια κλιμακούμενη επιδείνωση
πολλών επιπτώσεων, μέσα από την οποία το άτομο συνδέεται με την ουσία. Είναι κάτι το οποίο μέσα στο χρόνο κλιμακώνεται. Δεν είναι τα ίδια προβλήματα στα πρώτα χρόνια της κατάχρησης με αυτό που συναντάει κανείς μετά από πολλά άλλα. Όταν μιλάμε για θεραπεία, μιλάμε για όλο αυτό το κύκλο. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για θεραπεία, έχει δίκιο πολύ ο Παναγιώτης. Είναι η διαδικασία απεξάρτησης. Η θεραπεία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, το οποίο θα ενδεχομένως στο διάδρομο να πούμε περισσότερα. Ο βασικός στόχος, ο κεντρικός στόχος της απεξάρτησης είναι να μην κάνει κάποιος χρήση. Αυτό είναι η καρδιά. Να μην εξακολουθήσει η χρήση της ουσίας από την οποία εξαρτήθηκε. Αυτό είναι η καρδιά. Αλλά αυτό για να γίνει απαιτεί μια σειρά από άλλα στοιχεία, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν αυτόν τον στόχο πρώτον και δεύτερον να διευκολύνουν την απεξάρτηση του ατόμου και την επανένταξή του. Απαιτούνται λοιπόν όλα. Χρειάζεται να ξέρουμε, ακριβώς επειδή είναι κλιμακούμενη αυτή η διαταραχή, αυτή η διαδικασία μέσα στην οποία κάποιος θα μπει και θα εξαρτηθεί, το στάδιο το οποίο βρίσκεται και τις ανάγκες τις οποίες έχει. Ένας 16χρονος ο οποίος κάνει κατάχρηση κάναβης, που είναι το σύνηθες, δεν έχει τις ίδιες ανάγκες με έναν 30χρονο ο οποίος κάνει 8 χρόνια ηρωίνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο. Μιλούμε όμως για το σχολείο και για εκπαιδευτικούς. Ο 14χρονος που θα κάνει πειραματική χρήση κάναβης δεν έχει καμία σχέση με έναν παραβατικό έφηβο που 17 χρονών έχει εκτεθεί και στο ποινικό σύστημα εξαιτίας της κατάχρησης κάναβης που κάνει. Και ο τρόπος με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να τον αντιμετωπίσουμε οφείλει να απαντά στις εξακριβωμένες ανάγκες που βλέπουμε στο συγκεκριμένο έφηβο. Από την άλλη μεριά, οι υπηρεσίες που είναι αναγκαίες συχνά δεν είναι διαθέσιμες. Πάρα πολύ συχνά ο τρόπος με τον οποίο το δίκτυο των υπηρεσιών υπάρχει έχει κενά. Δεν υπάρχουν παντού τα πάντα. Πολύ κλασικό παράδειγμα, η Χίος και ο τρόπος με τον οποίο αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να οργανώσουμε μια συστηματικού τύπου υποστήριξη στην περιοχή. Και ένα άλλο σημαντικό κομμάτι για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αποτελεσματικά κάποιος να βοηθηθεί στη διαδικασία της απεξάρτησής του είναι ο χρόνος ανταπόκρισης. Ο χρόνος ανταπόκρισης στο αίτημα να βοηθηθεί. Σας θυμίζω μέσα σε εισαγωγικά αυτό το περίφημο λίστες αναμονής και 5 χρόνια λίστες αναμονής στα προγράμματα μεθαδόνης. Όταν ο άλλος θέλει βοήθεια, την θέλει τώρα. Μπορεί να είναι Σάββατο από μεσημέρι, αλλά την θέλει τώρα. Αυτό το ξεχνάμε αρκετά συχνά όταν μιλάμε για τον τρόπο οργάνωσης της φροντίδας. Οι αυτοκτονίες των ανθρώπων συμβαίνουν συνήθως νύχτα. Όταν οι γραμμές λοιπόν αυτοβοήθειας, όταν οι γραμμές βοήθειας των τηλεφώνων δουλεύουν 9-5, μάλλον δεν θα προλάβουν πολλούς απελπισμένους. Αν δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακα, δεν θα προλάβουν πολλούς απελπισμένους. Ρωτήσατε πριν για τις υπηρεσίες. Πώς οι υπηρεσίες είναι οργανωμένες, πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε και πώς είναι δυνατόν να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά τους. Το ρωτήσατε με έναν πιο κομψό τρόπο, αν υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις στον τρόπο που είναι οργανωμένες οι θεραπευτικές κοινότητες, όπως τις είπατε, ή άλλου τύπου θεραπευτικές προσεγγίσεις. Καταρχήν, όπως πράγματι οι χρήστες μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους
σε ό,τι αφορά κεντρικά ζητήματα οργάνωσης της φροντίδας που μπορούμε να έχουμε μεταξύ τους, αλλά δεν είναι ίδιοι. Ο καθένας είναι μια εξαιρετικά διαφορετική άλλη οντότητα. Έτσι και οι υπηρεσίες μεταξύ τους δεν είναι ίδιες. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μια υπηρεσία είναι ίδια με την άλλη. Ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να κατανοήσουμε λιγάκι τι συμβαίνει με την οργάνωση της φροντίδας, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη μια υπηρεσία σχετίζεται πρώτον με το τι ερμηνεία δίνει στην διαταραχή και δεύτερο, ποιος είναι ο κεντρικός της στόχος απέναντι σε αυτή τη διαταραχή. Έτσι, όταν μιλάμε για την κοινωνική επανένταξη, όταν μιλάμε για το γεγονός ότι θεωρούμε πως ένας άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να είναι απολύτως ενταγμένος, ο στόχος είναι, μετά την απεξάρτηση, κάποιος να είναι πολίτης ισότιμος με μένα δίπλα. Υπάρχουν άλλες αντιλήψεις που θεωρούν ότι η εξάρτηση αποτελεί μια υποτροπιάζουσα νόσο του εγκεφάλου, επομένως είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να καταστήλουμε τα συμπτώματα αυτής της νόσου και ο τρόπος που το ξέρουμε καλύτερα είναι μέσω ενός φαρμάκου. Με την έννοια αυτή εξισώνεται ουσιαστικά η εξάρτηση με το διαβήτη. Έχουμε στοιχεία τα οποία μας λένε ότι μοιάζουν αυτά τα δύο σχηματικά. Θα μπορούσα να σας πω και άλλες ασθένειες, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα τώρα. Το άσθμα. Πάρα πολλά πράγματα στις παραμέτρους σύγκρισης αυτών των δύο διαταραχών μοιάζουν. Η αντίληψη λοιπόν του τι επιδιώκω, καταρχήν τι είναι αυτό και κατά δεύτερο τι επιδιώκω να κάνω μέσα από τη φροντίδα μου, διαμορφώνει πολύ σημαντικά πεδία πάνω στα οποία χτίζεται η φροντίδα, χτίζεται όλο το πλαίσιο της φροντίδας το οποίο παρέχει. Όταν βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαδικασία απεξάρτησης, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας το ότι οι άνθρωποι, επειδή δεν θα ζητήσουν θεραπεία για την εξάρτηση την οποία έχουν, αλλά για τα προβλήματα τα οποία συνοδεύουν την εξάρτηση, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο διάστημα στο οποίο δεν θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εξάρτησης που έχει. Είναι μια περίοδος, μια αρχική περίοδος, στην οποία κάποιος βιώνει τα θετικά της χρήσης. Βιώνει το εφορικό σύμπτωμα της ουσίας που χρησιμοποιεί. Όταν τα υπόλοιπα πεδία αρχίζουν να εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα, δεν μπορώ να έχω καλή σχέση με την οικογένεια, δεν μπορώ να έχω καλή σχέση με τη σύντροφο, υπάρχουν προβλήματα στο σχολείο, έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται οικονομικά προβλήματα, τα οποία είναι εξαιρετικά δυσβάσταχτα, ενώ πριν δεν υπήρχαν. Υπάρχει μια περίοδος προβληματισμού. Μια περίοδος προβληματισμού που λέει, ρε γαμάτο, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, δεν μπορεί, πρέπει να το διαμορφώσουμε με έναν τρόπο. Εκεί, αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος σημαντικών εσωτερικών συγκρούσεων των ανθρώπων, κυρίως γιατί ενεργοποιούνται όλα εκείνα τα προσωπικά, ηθικά στοιχεία τα οποία έχει κάθε ένας άνθρωπος, ακόμα και ο εξαρτημένος, για να αντιμετωπίσει τις σημαντικές δυσκολίες της προσωπικότητάς του, της ζωής του εκείνη τη στιγμή. Μετά από ένα διάστημα, το λέω σχηματικά χρονικά τώρα, μετά από ένα διάστημα, αυτό δεν είναι ποτέ γραμμικό, υπάρχουν κύκλοι οι οποίοι επαναλαμβάνονται συνεχώς, μετά από ένα διάστημα θα περάσει σε ένα στάδιο απόφασης το οποίο θα πει εγώ θα κάνω κάτι, δεν μπορώ άλλο με αυτό. Εκεί ενδεχομένως θα απευθυνθεί σε μια υπηρεσία και μέσω της οργανωμένης φροντίδας την οποία θα πάρει θα εμπλακεί σε μια διαδικασία σωματικής αποτοξίνωσης, ψυχικής απεξάρτησης, ενίσχυσης της κοινωνικής του επανένταξης, για να περάσει εν τέλει σε ένα στάδιο
συντήρησης όλων αυτών των θετικών αποτελεσμάτων που προήλθαν από τη θεραπευτική παρέμβαση. Το συνεχές της φροντίδας, που είναι όλος αυτός ο κύκλος που βλέπετε σε αυτό το στέφανο από πάνω, περιλαμβάνει πολλών ειδών παρεμβάσεις, οι οποίες ξεκινούν από αυτό που ο Παναγιώτης ο Γιουργάκας ξεκίνησε να μιλά και συνέχισε ο Ηλίας Μιχαλαρέας, η πρωτογενής πρόληψη δηλαδή, η οποία σχετίζεται με το σχολείο, με την οικογένεια, με τις αθλητικές ομάδες, με την εκκλησία. Ξεκινά λοιπόν από την πρωτογενή πρόληψη. Περνά σε σοβαρότερες δράσεις που αφορούν την έγκαιρη παρέμβαση, να προλάβεις δηλαδή στην κυρίως εφηβική ηλικία να μην επιτρέψεις την επιδείνωση προβλημάτων που ενδεχομένως εμφανίστηκαν μέσα από τον πειραματισμό των παιδιών, και όλο αυτό έρχεται να εντατικοποιηθεί, να περάσει σε μια φάση πιο εντατικής φροντίδας από τη στιγμή που τα προβλήματα πια έχουν προχωρήσει αρκετά περισσότερο με τις θεραπευτικές κοινότητες, με τα θεραπευτικά προγράμματα ή με κάποιου τύπου φαρμακευτική αγωγή κτλ. Ρωτήσατε αν οι θεραπευτικές κοινότητες, υπονοώντας τα θεραπευτικά προγράμματα, είναι όλα ίδια. Δεν είναι ίδια. Εξήγησα λίγο πριν γιατί. Ναι, παρακαλώ. Αν αυτά τα προγράμματα, στεγνά προγράμματα ή προγράμματα υποκατάστασης, βρίσκονται σε αντίθεση ή όχι. Μεταξύ τους. Ναι, θα ήθελα λίγο να το ξεκαθαρίσω. Σαν άποψη, ποιες είναι τέλος πάντων αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν από τα ναρκωτικά και πού είναι τελικά το κοινό, πού βρίσκεται το σημείο τομής. Απολύτως. Σε όλα αυτά υπάρχει τελικά ένα σημείο τομής, κάτι κοινό για το οποίο πολύ σωστά μίλησε στην αρχή ο κ. Γιωργάκα. Καταρχήν μιλάμε, η απάντηση είναι όχι. Δεν βρίσκονται σε αντίθεση. Η απάντηση είναι όχι. Αυτή η απάντηση κρύβει την πραγματική απάντηση. Δεν θα έπρεπε να βρίσκονται σε αντίθεση. Δεν θα έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν δύο κεντρικές διαφορετικές κατευθύνσεις. Δύο κεντρικές διαφορετικές κατευθύνσεις, οι οποίες η μεν πρώτη για τα προγράμματα υποκατάστασης, όπως αυτά εφαρμόζονται στην Ελλάδα. Λυπάμαι, αλλά εδώ θα κάνω χαρτογράφηση της ελληνικής πραγματικότητας. Όπως αυτά λοιπόν εφαρμόζονται στην Ελλάδα τώρα, και όταν λέω τώρα εννοώ από το 2000 και μετά, από το 2000 και μετά, και τα προγράμματα θεραπείας, τα θεραπευτικά προγράμματα τα οποία δεν εντάσσονται στη λογική των υποκαταστάτων, αυτά που ονομάσατε πολύ απλά στεγνά προγράμματα, δεν έχουν τις καλύτερες μεταξύ τους σχέσεις. Σαν αντιλήψεις όμως. Δεν αφορά αυτό τους λειτουργούς, δεν αφορά τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα και πολύ περισσότερο δεν αφορά τις προθέσεις των οργανωμένων συστημάτων που φροντίζουν τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Δυστυχώς είναι πρόβλημα οργανισμών και τρόπου διαχείρισης, πολιτικής διαχείρισης, της υπόθεσης της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή τα προγράμματα υποκατάστασης για έναν πάρα πολύ απλό λόγο πρημοδοτούνται με μια εξαιρετικά δημοφιλή, με ένα εξαιρετικά δημοφιλές πρόσχημα, το οποίο λέει δεν είναι δυνατόν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να μην δέχονται θεραπεία. Μα εκεί. Στο κάτι το οποίο... Το λέω και σε όλους. Πρέπει να τελειώνουμε γιατί... Θα μας διώξουν. Θα μας διώξουν. Okay. Ναι, μάλλον θα συνεχίσουμε στον δρόμο.
Και κάτω συνεχίζουμε. Να ρωτήσω αν τελευταίο το ΚΕΤΕΑ, δεν έχω καταλάβει ως τι κάνει, τι είναι. Από εγώ. Μισό λεπτό να τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζει η Ελλάδα και σαν οικονομική, μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης από την μια μεριά και από την άλλη μεριά, μέσα στο πλαίσιο μιας λαϊκιστικής αντίληψης για το τι σημαίνει εξάρτηση, γιατί για την εξάρτηση λέμε διάφορα πράγματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι τόσο η κοινή γνώμη όσο και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τη διαχειριστούμε απέχει πάρα πολύ από αυτό που πραγματικά είναι. Λοιπόν, φροντίζει να αντιμετωπίσει φτηνά, και το εννοώ σε όλη της την διάσταση, την λέξη, την υπόθεση της εξάρτησης, δίνοντας φτηνές υπηρεσίες και φτηνό φάρμακο. Αντιμετωπίζει το σύμπτωμα που είναι, τα προγράμματα υποκατάστασης εννοώ, αντιμετωπίζουν το σύμπτωμα που είναι η κοινωνική όχληση, που είναι η κοινωνική όχληση και η θνησιμότητα. Αυτά τα δύο είναι τα κεντρικά στοιχεία που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τα προγράμματα υποκατάστασης. Δεν υπάρχει κανενός είδους προσδοκία επανένταξης, δεν υπάρχει εξαιτίας αυτών των επιλογών κανενός τύπου προσδοκία αποχής από την χρήση παρανόμων ουσιών. Τα προγράμματα υποκατάστασης δεν έχουν πρωτόκολλο το οποίο απαγορεύει την παράλληλη χρήση άλλων ουσιών πέραν του φαρμάκου που είναι η μεθαδόνη ή η βουπρενορφίνη. Ο Παναγιώτης νομίζω ότι τα επιβιώνει αυτά. Και πολλά άλλα. Από την άλλη μεριά γίνονται εξαιρετικά σημαντικές προσπάθειες από τους λειτουργούς των θεραπευτικών προγραμμάτων, κυρίως από τους χώρους που εκπροσωπούνται τουλάχιστον σε αυτό το τραπέζι, να υπάρξει μια συστηματική δικτύωση ανάμεσα στα προγράμματα υποκατάστασης και τα προγράμματα θεραπείας και επανένταξης, με μια απλή λογική, η οποία λέει, και αυτή είναι η πρόταση που κατατίθεται στο Υπουργείο Υγείας, ωστόσο το Υπουργείο Υγείας ασχολείται με άλλα πράγματα αυτή την περίοδο. Όχι τώρα, χρόνια ασχολείται. Αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο έχει... Αυτή τη μακρά περίοδο. Η διασύνδεση αυτή βασίζεται σε μια λογική που λέει, για όσους εντάσσονται στα προγράμματα υποκατάστασης, καλό θα είναι να υπάρχει ένας ορίζοντας ολοκλήρωσης της φαρμακευτικής αγωγής, η οποία θα μηδενίζει την χρήση της ουσίας υποκατάστασης. Και τότε μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ψυχικής απεξάρτησης και επανένταξης, ώστε να υποστηριχθεί εκείνος ο οποίος πέρασε από το στάδιο της σωματικής αποτοξίνωσης, να ενταχθεί πλήρως στην κοινωνία. Αυτή είναι η πρόταση η οποία κατατίθεται. Η πρόταση αυτή εμποδίζεται και εμποδίζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί η κοινωνική επανένταξη σημαίνει καταρχήν εργασία. Γιατί η κοινωνική επανένταξη σημαίνει καταρχήν ανάπτυξη, καταρχήν ενεργοποίηση. Η εντύπωσή μου είναι ότι βολεύει να έχουμε αρρώστους. Θα σταματήσω εδώ, αν θέλετε να ρωτάτε.